Μπροστά στην πρόκληση του εμβολιασμού, μία ακόμη πρόκληση προκύπτει επιτακτικά για συμμετοχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που μέχρι σήμερα παρέμεινε σε αδράνεια. Σε συνέντευξή του στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής, ξεδίπλωσε όλες τις πτυχές μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς το Υπουργείο Υγείας εν ώψη των εμβολιασμών, προκειμένου αυτοί να αποτελέσουν τη βάση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα καλύψει μια σειρά από χρόνια κενά. Δηλαδή, η ολοκληρωμένη μορφή της πρωτοβάθμιας αλλά και του συστήματος υγείας θα μπορούσε να ήταν πράγματι ένας πόλος αντίστασης ή περισσότερο αντοχής, όπως συνήθως λέμε σήμερα, στο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε πριν και είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά οι όροι ή η ευαισθησία μας απέναντι στους ηλικιωμένους ή στα πρόσωπα που φιλοξενούνται στους οίκους ευκαιρίας μου θυμίζει λίγο μου φαίνεται υποκριτική. Σημείο κλειδί, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι οι λεγόμενες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Με τις κατάλληλες κινήσεις θα μπορούσε για πρώτη φορά να αναπτυχθεί στη χώρα ένα εθνικό μητρό εμβολιασμών και με αφορμή τα εμβόλια κατά του κορονοϊού να προκύψει και πάλι για πρώτη φορά μια ασφαλής αποτύπωση των αναγκών υγείας του πληθυσμού. Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση του εμβολιασμού με τους προσωπικούς γιατρούς και τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με προοπτική για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του εμβολιαστικού προγράμματος σε άτομα που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και σε κοινωνική απομόνωση. Θα πρέπει αυτές οι οικογένειες να ελεγχθούν με αντισώματα, να ξέρουμε πόσο πέρασαν αυτή τη λίμωξη και να αναπτυχθεί ένας κύκλος προστασίας. Ο καθηγητής επισημαίνει πως η Κρήτη προσφέρεται για τη δημιουργία 15 παρατηρητηρίων σε όλο το νησί ώστε να παρακολουθεί επιδημιολογικά την πορεία της νόσου, κομβικό σημείο με πολλά ωστόσο κενά μέχρι και σήμερα.